Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Δίνα. Τι γίνεται? Καλά. Μπήκε η άνοιξη. Επιτέλους. Λίγο φως παραπάνω. Λίγες βόλτες παραπάνω, ελπίζουμε. Λίγες βόλτες παραπάνω, λίγο έξω. Και ήρθαμε να μιλήσουμε για την αντρική μόδα. Για όλα όσα θα φορέσει ο άντρας μέσα στους επόμενους μήνες. Ναι, για την πόλη. Να ανανεωθεί στιλιστικά. Έτσι. Και να μην το φοβηθεί. Γιατί λίγο ξέρεις, τα γόρια και οι άντρες γενικά λένε: θα βάλω τη φόρμα μου και θα βγω. Ξέρεις, δεν το σκέφτονται πολύ. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Δηλαδή, μπορούμε λίγο να το σκεφτεί λιγάκι, να βάλει και κάτι πιο ενδιαφέρον, να βάλει ένα νιόν καπέλο, δεν ξέρω, να κάνει κάτι. Και εκεί που περπατάει να αισθάνεται ότι είναι και λίγο, έχει κάνει μια προσπάθεια παραπάνω. Και πιστεύω, εντάξει, ότι στο Golden Hall, ας πούμε, οι πιο ωραίες επιλογές είναι εκεί. Έχει πάρα πολλά καταστήματα. Πάρα πολλά καταστήματα. Θα ανοίξει σύντομα. Ελπίζουμε. Έτσι. Μόλις τους κανόνες ασφαλείας. Εννοείται. Μάσκες, αντισηπτικά, τα πάντα. Ξέρεις, μπορείς να δεις τα πάντα, να διαλέξεις, να κάνεις τη βόλτα σου. Εντάξει, είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Οπότε εμείς έχουμε ετοιμάσει κάποιες προτάσεις. Μπορούμε να τις δούμε. Με προϊόντα. Με προϊόντα, ναι, και διάφορους συνδυασμούς. Και έχουμε χτίσει comfy looks που συνδυάζουν την άνεση, χωρίς βέβαια να χάνεις αισθητική κομψότητα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, εδώ είμαστε. Πολύ ωραία, Δίνα, όλα. Πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα πώς θα τα συνδυάσει ο άντρας στην καθημερινότητά του. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς να σου πω ότι το 90 στη δεκαετία του 90 έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά. Έτσι, βλέπεις εδώ tie-dye. Ήδη, εγώ θυμάμαι κάτι rave party και κάτι tie-dye κτλ. Όλοι τα θυμόμαστε αυτά. Έτσι. Τρελαίνομαι για αυτό το χρώμα. Μ' αρέσει όλο αυτό που είναι τόσο έντονο. Είναι ωραίο και το, δεν είναι ωραίο και το πράσινο με το μαύρο. Μ' αρέσει μαύρο. Πολύ. Μπορείς να το συνδυάσεις με διάφορους τρόπους. Δηλαδή από ένα τζιν, το οποίο είναι λίγο ξεβαμένο, έτσι, με αθλητικά, με αρβίλες. Εγώ εντάξει έχω μια αγάπη στις αρβίλες, μ' αρέσει το πιο ροκ. Θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με μια αρβίλα από κάτω, αλλά και με αθλητικά και όπως θέλει ο καθένας. Στη βόλτα του για καφέ. Στη βόλτα του για καφέ, απαρατήρητος δεν θα περάσει σίγουρα με αυτό. Μου αρέσει πολύ, δηλαδή βάζεις κουκούλα, είναι όλο ωραίο. Βάζεις από μέσα ένα άλλο χρώμα, μακριμάνικο t-shirt. Να φαίνεται. Και το ανεβάζεις λίγο τα μανίκια. Και στο λαιμό. Δεν είναι, μου αρέσουν πολύ εμένα, αλλά αυτά γενικά τα, να τα μπερδεύεις. Το βγάζεις λίγο έξω το t-shirt. Και νομίζω ότι έτσι ξέρεις, κάνεις και το περπάτημά σου. Πίνεις και ένα καφέ στο χέρι περπατώντας. Λες και μια κουβέντα με τον απέναντι. Και έχεις ντυθεί και λίγο διαφορετικά. Έτσι. Γιατί εντάξει, είναι και ένα βόλτα. Κομμάτι το οποίο άνετο που φοράς και μέσα στο σπίτι. Ναι, έτσι. Εγώ τρελαίνομαι για αυτά, για τα χούδις. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ένα άλλο brand, The North Face. Καθαρά αθλητικό. Brand. Extreme δραστηριότητες, Extreme δραστηριότητες, γενικά με πολλά αξεσουάρ, με παπούτσια, με καπέλα, διάφορα τσάντες, φανταστικές. Τώρα πώς μπορούμε αυτά τα κομμάτια να τα εντάξουμε στο καθημερινό, να τα εντάξει ο άντρας στο καθημερινό του ντύσιμο, δηλαδή να τα κάνουμε λίγο πιο casual, έτσι, να ξεφύγουμε γίνεται, από το πολύ γίνεται, αθλητικό. Γιατί κοίτα να δεις, τώρα είναι πολύ μόδα, τάση να μπερδεύεται το πιο sport, τα σπορ, τη στοιχεία, αλλά και ρούχα και αξεσουάρ με πιο casual, πιο βραδινά, δηλαδή πια υπάρχει αυτή η τάση και όλα μπουρδουκλώνονται. Εγώ τρελαίνομαι για mixer match. Μπορεί το άντρα βέβαια να φαίνεται κάπως κεντρικό όλο αυτό, έτσι. Μπορεί, αλλά να σου πω, και λίγο μπερδεμένο. Ναι, αξίζει μια προσπάθεια, γιατί δεν είναι, δηλαδή όλοι έχουμε στο σπίτι μας κάποια σπορ ή πράγματα, σαφώς και μπορούμε να πάρουμε από το Golden Hall, έχει τα πάντα, οπότε μπορείς να πάρεις ένα γυλαίκο π.χ. αυτό, που είναι cool, και το φοράς βόλτα, περπάτημα. Όλο και είναι και τσέπες, πρακτικό. Έτσι, οπότε ακριβώς, τα βάζεις όλα στις τσέπες, δεν κουβαλάς και τίποτα άλλο. Και το φοράς, δηλαδή και από πάνω από ένα ωραίο χούντι το φοράς και με ένα ωραίο πουκάμισο το φοράς. Και t-shirt, jean από κάτω, φόρμα από κάτω, ό,τι θέλεις. Δηλαδή κάνεις πολλά πράγματα με αυτό. Εδώ, t-shirt. T-shirt. Minimal. T-shirt, λευκό t-shirt. Έτσι. Δίχτυ. Κλασικό. Τάση. Κλασικό. Και μετά, εντάξει, το αγαπώ, τρελαίνομαι για αυτό το shorts, θέλω να μου πεις και εσύ, τρελαίνομαι. Αυτό είναι ιδανικό για jogging, τρέξιμο. Είναι φανταστικό και για κορίτσι. Το φοράει εκείνος, το φοράει και η σύντροφος. Και η σύντροφος. Οπότε όχι, τρελαίνομαι. Εγώ δηλαδή για αυτό θα το φόραγα, θα το φόραγε και το αγόρι, εννοείται, θα το φόραγε και το κορίτσι. Εγώ με κάλτσες και αρβίλες και από πάνω ένα oversize σακάκι θα το φόραγα, τρελαίνομαι. Εκείνος πώς θα το φορούσε? Κοίτα να δεις, μπορεί με ένα trench coat και αθλητικά, μπορεί με footer. Πάλι με λευκή κάλτσα ψηλή, Κοίτα,
Εντάξει, θα πάμε επειδή λίγο είναι πιο... και λίγο trend. Έτσι, κοίτα, θα το έκανα και λίγο πιο grunge, ας πούμε, λίγο Red Hot Chili Peppers. Θα το φόραγα στο αγόρι πιο χαμηλοκάβαλο, με λευκές κάρτες, καρό που κάμισο ανοιχτό και ένα t-shirt. Grunge κατάσταση. Να είναι τίλα, μου αρέσει πολύ. Και εδώ έχουμε άλλη μια τάση. Άλλη μια τάση. Λοιπόν, νίον. Όχι πιο εύκολη τάση για όλους. Είναι έντονα στα χρώματα. Στα αξεσουάρ όμως είναι ιδανική για να την υιοθετήσει κάποιος ναι, που να δοκιμάσει, ναι, έτσι. Ναι, ναι, έτσι γιατί πιστεύω. Δεν έχεις έναν μεγάλο καμβά με νίον χρώμα. Ακριβώς. Σε αξεσουάρ, σε καπέλα, σε παπούτσια, τέλειο. Σε τσαντάκια μπορείς να το φορέσεις και κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω ότι και εσύ αισθάνεσαι όταν δηλαδή έχεις κάτι τόσο φωτεινό πάνω σου. Εντάξει, και νιώθεις, το θέλουμε και τη, έτσι, νιώθεις, αυτή την εποχή. Καλύτερα. Και το κρατάς και για το καλοκαίρι, έτσι, ακριβώς, για την παραλία. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Χριστίνα, public. Με μέσα gadget, wearables. Εγώ είμαι λίγο, τώρα με το lockdown που πια όλοι έχεις έχουν... λίγο εξοικειωθεί με την τεχνολογία, ναι, γιατί όλοι έχουν τρελαθεί στο lockdown και πολύ καλά κάνουν όλα αυτά με ακουστικά, με ρολόγια. Τώρα αρχίζω και μπαίνω στο πνεύμα, γιατί δεν είχα πολύ σχέση με αυτά. Κοίτα, εντάξει, το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με τα ρούχα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί έχουν σου. Έχουν μπει και τα τελευταία χρόνια τα gadgets πολύ δυναμικά με στη ζωή μας. Οπότε πολύ είναι σωστά κομμάτι του προσωπικού στυλ του καθενός. Και έχω δει και εγώ πολλά που μου κάνουν εντύπωση. Καλά, τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ακριβώς κάνει. Συνήθως δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά ότι είναι πολύ ωραία είναι σαν items. Κοίτα, εδώ έχουμε ένα smartwatch. Ωραίο, smartwatch. Το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας. Μετράει τα πάντα. Μετράει τα πάντα. Τύπου πόσο περπατάς, πόσο αυτό. Κοίτα, μπορεί να το έχεις ή για να κρατάς τα δεδομένα για την υγεία σου ή για την φυσική σου κατάσταση. Είναι ιδανικό για τρέξιμο, για αθλητικές δραστηριότητες. Α, τέλεια, εγώ περπατάω πάρα πολύ. Τέλεια, αυτό θα μου. Καλά, μπορείς να το έχεις βέβαια και σαν ένα εναλλακτικό κινητό, έτσι. Δηλαδή, όλες τις ειδοποιήσεις σου. Άντε. Α, τέλεια. Τα social media, τα πάντα είναι εδώ μέσα. Οπότε σου λύνει κυριολεκτικά τα χέρια. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Και έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, εδώ. Α, κάτσε να δεις. Ακουστικά. Έλα, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μισό λεπτό. Καλά, τα ακουστικά είναι ό,τι πιο χρήσιμο μέσα στην καραντίνα. Λοιπόν, εδώ είναι μαύρα. Φυσικά υπάρχουν σε διάφορα χρώματα. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο. Και άλλα υπάρχουν σε χρώματα που τρελαίνομαι. Εντάξει. Πολύ χρήσιμο μέσα στην καραντίνα. Δεν σε ακούω, σε έχασα. Κάτι. Αν δουλεύετε τώρα και οι δύο. Από το σπίτι, τηλεργασία. Έτσι. Εντάξει, για να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον, τα ακουστικά είναι τα απαραίτητα αυτά. Αυτά είναι τέλεια εδώ μεταξύ. Μισό λεπτό. Καλά, τα φορείς και στο τρέξιμο. Δηλαδή δεν ακούω τίποτα εδώ μεταξύ. Ακούω μόνο αυτό εδώ που θα γίνεται εδώ μέσα. Απομονώνεσαι. Φανταστικό. Σάντρο. T-shirt. Premium brand. Premium brand. Και t-shirt, κοίτα, θα σου πω κάτι. Κλασική αξία το λευκό, έτσι. Εννοείται. Δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Εννοείται. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία τι στάμπα διαλέγει κάποιος να φοράει πάνω του. Για μένα αν δεν το θέλει σημασία. Κατάλευκο, έτσι. Ναι, δηλαδή όταν θέλεις να βάλεις μια στάμπα, έχει σημασία τι διαλέξεις. Και εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο από το love. Η αγάπη θα μας σώσει. Ακριβώς, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, love is all around. Εννοείται. Και γενικά... Πώς θα το συνδυαζες, εντάξει, οκ, okay, με ένα τζιν, με ένα παντελόνι φόρμας, ναι, αλλά από εκεί ναι, και πέρα. Ναι. Κοίτα, θα σου πω κάτι, το ροζ είναι τάση, τα παστέλ χρώματα είναι τάση και στην ανδρική μόδα. Εγώ, αν περπάταγα και έβλεπα μπροστά μου ένα γόρι με ένα ροζ κοστούμι, σε κακή παντελόνι και αυτό, θα τρελαινόμουν για αθλητικά. Είναι τρομερή τάση, μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι πρέπει να τολμάμε λίγο και τα γόρια και οι άντρες λίγο... Πιο τολμηρός να είναι κάποιος χρειάζεται. Μ' αρέσει πολύ. Χριστίνα, Tommy Hilfiger. Εντάξει. Διαχρονικό μπραντ, έτσι. Όλοι το γνωρίζουν. Ναι. Με μια πολύ μεγάλη γκάμα ρούχων, δηλαδή από σπόρτι, από βραδινό, από κοστούμια, jeans, τα πάντα. Εδώ έχουμε ένα μπουφάν αρχικά. Εδώ έχουμε το πιο ανοιξιάτικο χρώμα. Έτσι, είναι τέλειο το χρώμα. Εντάξει, το χρώμα είναι ωραίο. Γενικά είναι ωραίο να σπάει τη μονοτονία ένα έντονο χρώμα. Το φοράς με τα πάντα, δηλαδή δεν το βάζεις με τζιν. Ναι. Ναι. Το φοράς και στο περπάτημα, στο τρέξιμο, εννοείται. Σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Εννοείται. Και το βάζεις, δηλαδή έχουμε και ένα καρό πουκάμισο εδώ, πολύ κλασικό, πολύ ωραίο. Μπορείς να σπάσεις το στυλ, δηλαδή. Αν θέλει κάπως βάζει και με ένα ριγέ, με ένα ωραίο ριγέ πουλόβερ.
από πάνω. Δεν θέλεις, βάζεις ένα πράσινο pullover, jeans από κάτω ή ένα ροτσίνο, παντελόνι από κάτω. Οπότε το κάνεις λίγο πιο σύγχρονο, λίγο πιο μοντέρνο, Το κάνεις πιο μοντέρνο, το κρατάς πιο κλασικό, ό,τι θέλεις. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το χειριστείς, να το κάνεις λίγο πασπαρτού. Βίνα, είδαμε πολύ ωραία κομμάτια. Ναι. Ανοιξιάτικα, επιλογές από τον Golden Hall, από τα καταστήματά του. Συνθέτουν και αθλητικά αλλά και casual looks, τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, κυρίως έχουμε αθλητικά εδώ ρούχα, τα οποία μπορούμε να τα μπερδέψουμε και να κάνουμε styling και mix and match και με πιο βραδινά και casual. Ας το τολμήσουμε, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα πιο περίεργο styling.